το 7ο βήμα είναι να ενημερώσεις τους πάντες για να μην τους έρθει εξαπίνηση. Ξέρεις, εγώ σε απολύω επειδή, επειδή πιστεύεις ότι η ευτυχία είναι στιγμές. Πρέπει να τους ενημερώσω ότι ξέρεις, εγώ... Οι στιγμές φαίνονται σαν ερωτικές. Σαν ερωτικές στιγμές. Σαν ερωτικές στιγμές. Η ευτυχία. Τώρα τι να σας πω. Τώρα τι να σας πω. Δεν έχω λόγια για τον Άγγελο. Καλά, είναι και νέος και μπορεί να το πει αυτό. Ναι, έτσι. Είναι ανάλογη με τις ηλικίες. Κάποιοι είναι πιο διαλεκτικοί μαζί σου από μένα. Οπότε το εκθέτουμε αυτό στο γενικότερο σύνολο και ρωτάμε την άποψή τους. Γιατί μπορεί να είπαμε καμιά κουλαμάρα. Και το γενικότερο σύνολο έχει ανθρώπους πιο αυστηρούς, πιο παράξενους, που θα σου πούνε την άποψή σου, την άποψή τους, γιατί μπορεί να είπες κουλαμάρα. Δηλαδή εγώ, χτες το απόγευμα, είδα έξω από μια... μιλούσανε μέσα και μπαίνανε, έμπαινε ο κόσμος. Και έδινα, είχε δύο κοπελίτσες, και δίνανε το σχέμα τα περιεχόμενα της ομιλίας. Και οι κοπελίτσες δίνανε το ντοσιέ αυτό μόνο στον άντρα, έτσι και ήταν ζευγάρι. Αυτό, έτσι και μου το έλεγε κάποιος ότι το έκανε αυτό, θα το έλεγα αυτό είναι σεξιστικό, πρόσεξέ το. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο πραγματικά ενδιαφερόμενος σε συγκεκριμένη ομιλία. Πρέπει να προσφέρεις το ντοσιέ και στους δύο. Σωστά. Αλλά εκείνοι δεν το σκεφτήκανε. Εκείνοι θεωρούσαν ότι είναι ευγενικό να το δώσουν στον άντρα ή ότι άλλο μπορεί να σκεφτήκανε. Εντάξει. Δεν υπήρχε δόλος. Οπότε όταν το εκθέτουμε στο ευρύ κοινό, σε ανθρώπους που ίσως και συχνά διαφωνούν μαζί μας, μπορεί να μας πούνε μια άποψη την οποία δεν περιμέναμε να την ακούσουμε. Αχ, πρόσφατα είδα ένα. Τέλος πάντων, να μην πάμε σαν παραδείγματα σε αυτό. Ειδικά σε θέματα ρατσισμού και σεξισμού, δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κάνουμε. Είναι πολύ παράξενα πράγματα. Γιατί τα θεωρούμε τελείως αυτονόητα. Μετά συνδυάζουμε όλη αυτή τη δουλειά που κάναμε, πάλι με τον έναν, και τα κάνουμε ένα κείμενο. Παίρνουμε την κριτική από τους πολλούς, βλέπουμε εάν όντως έχουμε κάνει λάθος κάπου, τα διορθώνουμε, επιβεβαιώνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να ζούμε, με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να φερόμαστε στους προμηθευτές μας και στους πελάτες μας, με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να συμπεριφερόμαστε στους συγγενείς μας και στους γείτονές μας. Και αυτόν τον τρόπο θέλουμε να επιβραβεύουμε όταν οι άλλοι μας φέρουν με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί με αυτό. Σκεφτείτε το ένα πράγμα ή τα τρία πράγματα που γράψατε στο χαρτί. Εάν εσείς αυτό τώρα το είχατε δουλέψει τόσο καλά και ήσασταν τόσο σίγουροι, γιατί μετά από τόση δουλειά είσαστε πολύ σίγουροι γι' αυτό. Εάν εσείς αυτό το συζητήσετε με τους γύρω σας, τη δουλέψετε έτσι και στο τέλος ζείτε τη ζωή σας με αυτόν τον τρόπο. Πόσο πιο εύκολο θα είναι να είναι μόνιμη κατάσταση ευτυχία.